Και από την Αλεξανδρούπολη να περάσουμε απέναντι τώρα στο νησί της Τράκης μας, να πάμε στη Σαμοθράκη. Θα συνομιλήσουμε αμέσως με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Γιώργο Χανό, ο οποίος το προηγούμενο τριήμερο είδε την Σαμοθράκη να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τουλάχιστον της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έτσι δεν είναι, δήμαρχε? Μιλούμε για την επίσκεψη κλιμακίου της περιφέρειας στο νησί με επικεφαλής τον περιφερειάρχη τον κύριο Γιαννακίδη, με σκοπό να καταγραφούν και να ξεκινήσει η επίλυση των σοβαρότατων προβλημάτων που αντιμετωπίζει το νησί. Πώς θα ιεραρχήσετε, αλήθεια? Με αφορμή και τον Τζέσικα την ημερίδα που είχαμε εκεί, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Διεθνούς Νομισματικού, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Μην μας λέτε τέτοια πράγματα, γιατί αρχίζουμε να ανησυχούμε. Του Ανάπτυξης του ΣΔΙΤ και της Εγνατίας Μαρφήν εκπρόσωπος, στην οποία παρουσιάσαμε όλες τις πτυχές και όλες τις δυνατότητες αξιοποίησης αυτής της περιοχής που λέμε, μέσω του προγράμματος και μέσω ΣΔΙΤ, αλλά και οποιασδήποτε άλλης επενδυτικής πρότασης που μπορεί να υπάρξει, σοβαρής. Ναι. Λοιπόν, έχοντας υπόψη αυτό ο Γενικός Γραμματέας, συνέχεια της σύσκεψης που είχαμε στην Αλεξανδρούπολη, ήρθε εδώ με πάνωπλος, μπορώ να πω, δηλαδή ήταν η Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ήταν ο... Καλά, μην πάμε στα πρόσωπα που συμμετείχαν στη σύσκεψη. Πολιτισμού, κυριαρχεί, κύριε Δήμαρχε, κυριαρχούν τα προβλήματα και όχι τα πρόσωπα. Κύριε Δήμαρχε, κυριαρχούν τα προβλήματα και όχι τα πρόσωπα. Κυριαρχούν τα προβλήματα, λέω, και όχι τα πρόσωπα. Πάμε λοιπόν στα προβλήματα τα οποία αναλύσατε. Θέλω να πω ότι δεν ήρθαν μόνο για να πούμε, γιατί ήμουν τρεις μέρες εδώ και προσπαθήσαμε να δούμε όλες τις πτυχές των προβλημάτων. Δυστυχώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα μεγάλα έργα, στην ένδειξη των μεγάλων έργων, έχοντας το πράσινο φως της περιφέρειας, δεν είναι απλά. Έχουμε να λύσουμε σοβαρά ζητήματα από το παρελθόν, όσον αφορά τους βιολογικούς, όσον αφορά τους δρόμους και κάποια άλλα έργα στην ωριμότητά τους, και πρέπει από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο να τρέξουμε για άλλη μια φορά, τρέχουμε βέβαια συνεχώς, αλλά πιο ουσιαστικά και πιο εύθυνα τώρα, σε πολλά επίπεδα, ώστε να μπορέσουμε να... Πώς, συγκεκριμένα πώς θα γίνει αυτό, Δήμαρχε? Το μόνο κατά κάποιο τρόπο έργο το οποίο φαίνεται ότι έχει σημαντικά προβλήματα, αλλά πάλι έχει περιθώρια, είναι το λιμάνι της Καμαριώτισσας, το οποίο θα δούμε και πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι, και κυρίως ο φορέας που είναι ο οργανισμός λιμένος και βέβαια η πολιτική ηγεσία τώρα από την κλιματική λιμένη, για να δοθούν οι αδειοδοτήσεις εκείνες που επί χρόνια δεν υπάρχουν. Κύριε Δήμαρχε, πέρα από το πράσινο φως, από το θα δούμε, από το θα βοηθήσουμε, από το ενδεχομένο σχεδιασμό, κάτι συγκεκριμένο υπόθηκε? Υπάρχουν λεφτά για να γίνει κάτι μέσα στο καλοκαίρι? Μέσα στο καλοκαίρι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα μέσα στο καλοκαίρι. Από το Σεπτέμβριο υπάρχουν δεσμευμένα χρήματα. Τα έργα του ΕΣΠΑ. Μέσα στο ΕΣΠΑ πρέπει να ενταχθούν τα έργα. Η λιμενοδεξαμενή μόνο. Πρέπει είμαστε. Η οποία θα ξεκινήσει, πιστεύω, με κάτι γραφειοκρατικά ζητήματα που αντιμετωπίζει το Υπουργείο Γεωργίας. Κατά τα άλλα, τα έργα τα οποία προσπαθούμε και τα οποία είναι πολύ σημαντικά και μεγάλα, ακόμα έχουν ένα δρόμο μπροστά τους, 2-3 μήνες, 4, αλλά πιστεύω να καταφέρουμε να εντάξουμε έργα, ας πούμε, για να δώσω τουλάχιστον 15 εκατομμυρίων ευρώ. Στις δικές σας επιθυμίες λοιπόν, και στα πιστεύω, έγκυται και στο... και στον προγραμματισμό, αλλά επί της ουσίας χωρίς χρήματα, κύριε Δήμαρχε. Εντάξει, ωραία, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τοπικές εδώ δυσιδαιμονίες, και να μην πω ότι άλλες λέξεις, οι οποίες σε ορισμένα έργα από αυτά, όπως είναι ο βιολογικός και κάποια άλλα, εκφράζουν απόψεις οι οποίες δεν είναι επικοδομητικές. Το ίδιο είναι και με το λιμάνι του Λακώματος, το οποίο είναι ένα έργο και το οποίο πρέπει να το ξεπεράσουμε στην τελική του φάση από το Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, το Υπουργείο Άμυνας, σε ό,τι... ναυτικό. Δήμαρχε, όλα αυτά σας τα λέω γιατί σας πω, είναι στην κόψη του ξηραφιού. Μπορούν να γίνουν, γιατί έχει γίνει πολλή δουλειά για όλα αυτά τα πράγματα, και μπορεί να έχουμε καθυστερήσει οτιδήποτε άλλο. Επίσης, τα λέω γιατί τώρα ήδη ορκίστηκε μια καινούργια κυβέρνηση. Καλά. Και έχουμε απέτηση από Σωστά. την κυβέρνηση να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα. Δήμαρχε, επειδή αναφερθήκατε στο βιολογικό σταθμό της Καμαριώτισσας και επειδή ακριβώς ήταν ένα έργο το οποίο κινδύνευε να απενταχθεί, αποφεύχθηκε αυτός ο κίνδυνος? Έχει ξεπεραστεί πια?
πέραν των δυσιδαιμονιών και των προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την χωροθέτηση. Αλλά πώς να σας πω, πιστεύουμε ότι το έργο αυτό θα γίνει. Πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Αυτοί μας με την περιφέρεια είμαστε σε πλήρη συμφωνία να λύσουμε όμως τεχνικά θύματα, όπως είναι η λύση παλιάς εργολαβίας, είναι καινούργιες κάποιες υπομελέτες που χρειάζονται, είναι συμφωνία με κάποιους, με κάποια άλλα. Δηλαδή το πρόβλημα είναι κάποιες αμαρτίες του παρελθόντος, οι οποίες θα πρέπει να τις λύσουμε. Κύριε Δήμαρχε. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το βιολογικό που πάμε να κάνουμε και στο μέλλον που πάμε να κάνουμε, όχι δεν πειράζει κανέναν, θα είναι ένα έργο πνοής. Γιατί ακούω διάφορα πράγματα και αυτά είναι που εμένα, γιατί θα σας το πω. Θέλετε να το κάνετε εκεί στο ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα, έτσι δεν είναι? Εφόσον η τοπική κοινωνία. Δήμαρχε, στο ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα θα γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Μα δεν μας ακούει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, μας ακούτε? Στο ακροτήρι του Αγίου Ανδρέα θα γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Ορίστε. Στο ακροτήρι του. Να γίνει, ναι. Στο Αγίου Ανδρέα. Δεν λοιπόν μπορεί αλλού. Όχι στον Άγιο Ανδρέα, δεν είναι ακριβώς. Είναι από εδώ μεριά στο συγκεκριμένο μέρος. Σε μια ας το πούμε ξερή λίμνη που υπήρχε εκεί, που μας την έχει δώσει κτηματική. Εκεί αυτή κοντά περιοχή, που ήταν παλιά οι ανεμογεννήτριες, για όσους δεν ξέρουν. Αυτό όπως μέχρι προχθές, θυμάστε τι γινόταν δύο χρόνια, και τώρα τον εξηγιάναμε πλήρως. Λοιπόν, και είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε ένα σχέδιο για να αναπτύξουμε όλη την περιοχή και το ακροτήρι και τον Άγιο Ανδρέα. Και μέσα σε αυτά εντάσσεται και ο βιολογικός καθαρισμός, ο οποίος είναι ένα έργο περιβαλλοντικό. Δεν είναι έργο που νομίζει ο καθένας. Κύριε Δήμαρχε. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα. Κύριε Δήμαρχε, προσδιορίστε ή προσωποποιήστε αυτές τις δεσιδαιμονίες όπως τις αναφέρατε. Την Παρασκευή έχω δημοτικό συμβούλιο, στα οποία θα τεθούν αυτά επιτάπητος και θα βγουν όλοι στην ευθύνη τους μπροστά, απέναντι των ευθυνών τους. Γιατί δεν μπορούν να λένε άλλα στα συμβούλια και να λένε πολύ έξω. Αναφέρεστε λοιπόν, στην αντιπολίτευση. Θα πάρθουν, πώς να σας πω, θα πει ο καθένας ονομαστικά αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί. Μάλιστα. Αναφέρεστε στην αντιπολίτευση. Σε πολλούς ενδιαφερόμενους, σε πάρα πολλούς πολίτες, οι οποίες έχουν διαφορετική άποψη, επειδή νομίζουν ότι έτσι είναι το σωστό, ίσως ή δεν ξέρω τι. Αλλά όμως αυτό το πράγμα, σας λέω και πάλι, ότι εάν κάποιοι δεν θέλουν να γίνει, να μην γίνει. Όχι κάποιοι, θα δούμε ποιοι είναι, οι λίγοι, οι πολλοί, αλλά ακούω, ξέρετε, κάποιοι μπορούν πιο εύκολα να γίνει από το κακό, από το καλό. Λοιπόν, λεπτά, Δήμαρχε μου, τώρα, αυτό που λέτε δεν το αντιλαμβάνομαι εύκολα, με την έννοια του ότι δεν μπορεί ο Δήμαρχος του νησιού να λέει άμα κάποιοι δεν θέλουν να μην γίνει, ας μην γίνει. Είναι ανάγκη ο βιολογικός καθαρισμός. Και μέχρι σήμερα που δεν έγινε, σηκωθήκαν από εκεί, έγιναν οι υπερβολικές αξιώσεις και δεν έγινε, γιατί τότε βγήκε 1 εκατομμύριο ευρώ να αποζημιωθούν 10 στρέμματα ξερικής. Λοιπόν. Επομένως, καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα πράγματα ζούμε σε μια εποχή στην οποία να μην αγωνιζόμαστε πολιτικά, να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια. Από εκεί και πέρα, το απρόβλεπτο όταν υπάρχει, μπορεί να γίνει. Επίσης, στην Καμαριώτσα υπάρχει το μεγάλο έργο αυτή του κεντρικού δρόμου της Καμαριώτσας, να φύγει από το λιμάνι, δηλαδή η παρακαμπτήρια αυτή η κεντρική, η οποία ξεπεράσαμε όλα τα προβλήματα και τώρα κάποιοι προσπαθούν να πείσουν κάποιους εκεί ιδιοκτήτες δίπλα, ενώ τους κάνουν λεωφόρο, να προβάλλουν ίσως απαιτήσεις παράλογες, οι οποίες αν συμβεί αυτό, γι' αυτό θα ψάξω, θα δούμε ακριβώς αυτά. Αν συμβεί αυτό, σας είπα, δεν θα γίνει το έργο, θα σταματήσει. Γιατί αρκετά χρήματα έχουμε δώσει σε μελέτες, αρκετά όπου έχουμε κάνει και είναι ένα έργο πνοής. Αλλά όταν δεν το θέλει η τοπική κοινωνία, καταλαβαίνετε ότι εμείς γιατί να προσπαθούμε δηλαδή. Όταν μιλούμε όμως για τον βιολογικό καθαρισμό, Δήμαρχε, μιλούμε για μια επένδυση η οποία αφορά και το αποχετευτικό της Καμαριώτισσας, το οποίο αν δεν απατώμε είναι ολοκληρωμένο, έτσι δεν είναι? Αλίμονο αν δεν γίνει, σας είπα. Το αποχετευτικό της Καμαριώτισσας, το θέλω να δώσουμε μια τάξη μεγέθους. Είναι τυφλό αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνω. Ακριβώς. Μιλάμε δηλαδή για μια επένδυση η οποία. Χρήματα τα οποία έχουν επενδυθεί στο αποχετευτικό δίκτυο, το οποίο είναι ανενεργό, τυφλό, όπως είπατε κι εσείς. Και ανενεργό και τα λίμματα πάνε στη θάλασσα χωρίς επεξεργασία. Έχει βέβαια και προβλήματα αυτό. Έχει κάποια προβλήματα. Δεν γιατί ο παλιός εργολάβος έχει γύρει παράλογες αξιώσεις και θα πάμε και στα δικαστήρια και οπουδήποτε αλλού. Αλλά αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Δήμαρχε, τι θα πει αν κάποιοι δεν θέλουν
να γίνει, δεν θα γίνει. Υπάρχει η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ τους λέω με το όνομά τους. Υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει όμως ένα Δημοτικό Συμβούλιο που. Υπάρχουν συγκεκριμένοι, οι οποίοι λέγονται Ρουφιάνοι. Οι Ρουφιάνοι αυτοί κάνουν οτιδήποτε ανώνυμα, καταγγελίσει οτιδήποτε, ώστε να γίνει αυτό που νομίζουν εκείνοι. Αυτό το πράγμα, ξέρετε, τότε το παλεύουμε όσο μπορούμε, αλλά άμα όμως είναι να γίνει ένα έργο και παράδειγμα μπορεί για ένα ίσως που εκεί μια χρειάζεται μια συνένεση και τα μεγάλα έργα έτσι γίνονται. Παράδειγμα, αν γίνεται για ένα φράχτη και δεν τον ρίχνει και θέλει να κάνει συμβούλιο επικρατείας, καταλαβαίνετε αυτά τα πράγματα ύστερα δεν είμαστε στην πολυτέλεια εμείς του κράτους για να λύνουμε αυτά τα προβλήματα. Θέλω να πω δηλαδή ότι καλό είναι να υπάρχει συνένεση και να το θέλουμε όλοι μας, να παλέψουμε όπως τα παλεύουμε, να τα κάνουμε. Γιατί δεν μας χαρίζουν τίποτα, ούτε στο πιάτο μας το δίνουν. Έχουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, την περιφέρεια η οποία να θέλει να μας βοηθήσει. Προσπαθούμε κι εμείς να κινήσουμε τα χέρια μας όσο μπορούμε και πάνω από τις δυνάμεις μας. Όλα αυτά τα πράγματα, επειδή είναι τεχνικά ζητήματα, επειδή είναι νομικά ζητήματα, επειδή χρειάζονται μελέτες, δύο προτάσεις, ναι, να κάνουμε. Όταν όμως είναι δυνατόν και μας βοηθάνε και άλλοι παράγοντες. Αυτό πρέπει να γίνει νοητό, γιατί η κοινωνία μας τώρα αρκετά έχει υποφέρει όλα τα χρόνια. Ναι, αλλά δεν μας λέτε ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες που δεν βοηθάνε, Δήμαρχε. Για το κοινό καλό, ας να κάνουμε τη δουλειά μας και εκεί ύστερα να μας κρίνουν. Κύριε Χανέ, Δήμαρχε, δεν μας λέτε όμως ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι δεν βοηθάνε. Από ό,τι κατάλαβα, είστε ικανοποιημένος από την επίσκεψη του Περιφερειάρχη. Όταν είναι μια κάποιοι. Άρα δεν είναι την περιφέρεια. Εκεί το λένε χρόνια, δεν είναι τώρα. Κάτοικοι της περιοχής. Είναι το ζήτημα. Είναι ψεύτικο το ρούδι του στο κάτω-κάτω. Δημοσιογράφης. Τι να σας πω. Εγώ δεν μπορώ να κάνω. Αυτό που μπορώ να σας πω, ελάτε παρακολουθήστε την Παρασκευή το Συμβούλιο και ίσως δημιουργούν συμπεράσματα. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό κουράγιο.